Ναι, ναι, γιατί πραγματικά είναι περίμενα είναι... να ακούσω πρώτα αν μένει φεύγει ο κ. Κούγιας. Αν μένει, φεύγει. Υπήρχε μια βεβαιότητα ότι με τις δηλώσεις του κ. Κούγια ότι ο κ. Κούγιας φεύγει οριστικά. Τι λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει ότι αν βρεθεί κάποιο και του δώσει τα χρήματα θα φύγει. Α, αν βρεθεί κάποιο. Είμαστε πάλι σε αυτό. Πώς θα φύγει. Αφήσει την ομάδα στο τέλος. Τι εννοείς. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη δεδομένη στιγμή είναι το κατά πόσο γίνεται ή όχι πιστευτός σχετικά με τις προθέσεις του μεγαλομέτοχος. Αν γίνει πιστευτός, τότε υπάρχουν ελπίδες να βρεθεί και ο κατάλληλος άνθρωπος. Αν δεν γίνεται πιστευτός, δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ. Και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό είναι ακριβώς και το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται στις σχέσεις ανάμεσα στον κύριο Κούγια και στον κόσμο, το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει την αξιοπιστία του, το φεύγω μένω αυτό το έχει πει και άλλες φορές. Βέβαια εγώ τον άκουσα και στο Μετρόπολης και τη συνέντευξη που έδωσε στη συνέχεια στο Μετρόπολης και στη συνέχεια και χθες το πρωί στην Ερασπορ επανέλαβε τα ίδια πράγματα. Αλλά θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να τρέξει για να δούμε κατά πόσο το εννοεί. Δηλαδή αν δούμε ότι περνάει ο καιρός. Όντως δεν εμφανίζεται στα παιχνίδια. Δούμε αποφάσεις ενδεχομένως από το ΔΣ που μαρτυρούν μια διαφορετική προσέγγιση λειτουργική, μια διαφορετική πολιτική σε θέματα όπως είναι τα εισιτήρια ή η έλευση του κόσμου στο γήπεδο κτλ. Και δούμε ότι πάβουν οι δηλώσεις, οι ανακοινώσεις με το παραμικρό, σε αυτό το ύφος, το υπαγορευμένο ύφος του Αλέξη του Κούγια κτλ. Ίσως σταδιακά δημιουργηθεί μια πίστη ότι ναι, μπορεί και να το εννοεί. Ποιο είναι το επόμενο? Και από εκεί και πέρα, Γιώργο, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Έτσι, το έλεγα από προχθές, το λέω και τώρα. Δεν είναι δουλειά ούτε του Παπαδούλη, ούτε του Τσούμαρη, ούτε δική σου, ούτε κανενός άλλου να βρεθεί αυτός στον οποίο θα μεταβιβαστούν οι μετοχές, ο οποίος θα αγοράσει την ομάδα. Όταν πουλάω, εντάξει, η κυρίαρχη αγωνία μου είναι να βρω τον άνθρωπο στον οποίο θα πουλήσω. Δεν περιμένω να μου φέρουν οι άλλοι τον υποψήφιο αγοραστή της ομάδας, γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Κάθε τρεις και λίγο ο κύριος Κούγιας λέει, βγάζει τάδε ανακοίνωση, είναι από πίσω ο Χ. Βάζει ο τάδε μία δήλωση, κάνει μία ενέργεια. Είναι από πίσω ψη. Αν εγώ λοιπόν πάω και πω, χαίρετε πρόεδρε, από εδώ ο κύριος Παπαδούλης που θέλει να αγοράσει την ομάδα, θα πει, α, γι' αυτό τα λέγατε αυτά τόσο καιρό, γιατί. Τον είχατε έτοιμο τον γαμπρό. Δηλαδή, προς Θεού, έτσι. Μπρος γκρεμός, πίσω ρέμα. Όχι, θες να πουλήσεις, ναι. Έντοιμα, ψάξε και εσύ από την πλευρά σου στο κάτω-κάτω, που πρέπει να αγωνιάσεις περισσότερο. Για να βρει την επόμενη μέρα τη ομάδα. Το τίμημα, να ρωτήσω λίγο, κάμια ερώτηση να συνεχίσουμε. Το τίμημα έχει πέσει από τα πόσα εκατομμύρια. Κοντά στα 1,5. Α, στο 1,5 είμαστε εδώ. Η αίσθηση γύρω από. Ναι, αλλά είναι κάτι που σηκώνει διερεύνηση. Προχθές ήταν. Τέλος πάντων, ήταν έτσι το κλίμα που δεν εστιάσαμε εκεί. Ναι, μεν πέφτει το τίμημα με βάση αυτά που είπε ο κ. Κούγιας. Αλλά είπε ότι και το υπόλοιπο των χρημάτων του Μασούρα, ας πούμε, είναι δικά του. Δεν υπολογίζονται στα προσδοκόμενα έσοδα της ομάδας. Ναι. Και είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει διερεύνηση όχι μόνο για την περίπτωση του Μασούρα, ενδεχομένως και για τη σχέση και άλλων ποδοσφαιριστών με την ομάδα. Εννοείς ποδοσφαιριστών που έχουν πουληθεί, πρόκειται να πουληθούν, όχι, από προσφυγές και χρέη. Το που πραγματικά ανήκουν τα δικαιώματά τους. Όταν έρχεται και σου λέει για ένα ποδοσφαιριστή ότι πουλήθηκε αλλά τα χρήματα αυτά που είναι να εισπραχθούν είναι δικά μου και δεν είναι ΠΑΕ, δικαιούσε να αναρωτιέσαι αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Γιατί προφανώς έχει να κάνει με την κυριότητα των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ναι, κάτσε. Το Μασούρ δεν έχει από μικρό παιδί, αυτό το ξέρει. Δεν αφιβάλλω, ρε Λάζαρε. Αλλά θέλω να σου πω ότι τον έχει από μικρό. Όχι, θέλω να σου πω ότι είναι έτσι. Τον έχει από μικρό, αυτό εννοώ. Εντάξει, δεν είναι ένα ερώτημα αυτό λέω. Ναι. Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι προς διερεύνηση από τον οποιοδήποτε υποψήφιο αγοραστή που έχει πεδίο δόξη λαμπρών 6 μηνών, όχι 6, εν πάση περιπτώσει 3-4 μηνών. Και 4 πες. Για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς γιατί φαίνεται ότι έτσι δεν πρόκειται να πάει μπροστά τίποτα. Έτσι. Εμένα πάντως, επειδή ήμουν εκεί πέρα και ήμουν αυτή ο κοσμάρτης της όλης συνέντευξης. Μου έδωσε την εντύπωση ότι έχει πάρει μια οριστική απόφαση πέρα από αυτού και θα το εξηγήσω αμέσως. Μέχρι τώρα ήταν ο σκληρός εκείνος ο οποίος έβγαινε δυνατά, κατηγορούσε, έθελε και οτιδήποτε. Για πρώτη φορά τον έχω δει να ζητάει συγγνώμη από όλους
να εξέλει το έργο των συνεργατών του που έχουν φύγει από την ομάδα, όπως του Ανδρέα Λιόντου, των αδερφών Κιούση, των αδερφών Τσουμάνη, του Παλαιοχωρίδη και άλλων, δεν θυμάμαι τώρα, τους ενέφερε όλους, να ευχαριστεί όλους όσους το στήριξαν και να ζητάει συγγνώμη από αυτούς που έβλαψε κατά λάθος του λόγο και εκτιμένης ταχύτητας. Ζήτησε συγγνώμη και από τον Δημήτρη, τον Πέτρο τότε που ήταν μπροστά, παρότι ήταν μικρό της ηλικία, του λέει κανονικά και έκαναν είχαν μια κουβέντα, μια συζήτηση. Τον είδα εντελώς διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν ήθελα να ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και κάποια. Χρήστο μου, λίγο δώσε μισό λεπτό, αν έχεις την καλοσύνη. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, όπως καθόταν και ίσως είναι η πρώτη φορά, εγώ δεν έχω ξαναδεί, βούρκωσε. Σε κάποια στιγμή απάνω στον λόγο βούρκωσε όταν είπε ότι εφόσον εγώ είμαι η αιτία του κακού, φεύγω. Εφόσον εγώ είμαι αυτός που δημιουργώ προβλήματα που δεν ήθελα να δημιουργήσω, θα αποχωρήσω. Αφήνω σε εσάς την ομάδα, αλλά δεν θα διανοηθώ ποτέ μετά από μένα να υπάρξει άτομο το οποίο θα καπηλευτεί την ιστορία της ομάδας και όλα αυτά που χτίσαμε. Και μετά άρχισαν τις ερωτήσεις. Να σου πω όμως πού είναι αυτό που προφανώς. Όχι, σου λέω ακριβώς τι έγινε. Δεν αμφιβάλλω. Να σου πω όμως πού είναι το μεγάλο πρόβλημα που προφανώς δεν καταλαβαίνει από ότι. Εντάξει, άκουσα και εγώ από τη συνέντευξη, αλλά άκουσα σου λέω και τις τοποθετήσεις του και ειδικά χτες στην Έρα Σπορ άκουσα ζωντανά τις δηλώσεις του. Όχι, δεν το άκουσα αυτό. Λοιπόν, κάνει δύο τεράστια λάθη. Το ένα είναι ότι τις όποιες αντιπαραθέσεις δεν τις κάνει σε θεσμικό επίπεδο, τις κάνει σε προσωπικό. Mm-hmm. Γιατί σε θεσμικό επίπεδο τα πάντα μπορούν σήμερα να υπάρχει αντιπαράθεση, αύριο να τα βρούμε. Δηλαδή είναι παντού, ανάμεσα σε όλων των ειδών τους θεσμούς υπάρχουν αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν είναι θέσφατα, έρχονται και οι στιγμές που γίνονται και συνεννέσεις. Έτσι. Πάει τις αντιπαραθέσεις σε προσωπικό επίπεδο. Όταν ξεκινάς και λες ο Γιώργος είναι τέτοιος, ο Λάζαρος είναι τέτοιος, ο Χρήστος είναι τέτοιος και 3,5-4 χρόνια δεν έχει μείνει ένας για τον οποίο να μην πεις, δεν είναι εύκολο να αντιστρέψεις αυτό το πράγμα μετά. Έτσι, γιατί όχι, έχουν ακουστεί χοντράδες τώρα, ναι. Τα ξέρουμε μεταξύ μας. Έχουν γραφτεί, ναι. Δηλαδή υπάρχουν ανακοινώσεις ή προσωπικές δηλώσεις, τις οποίες και εμείς, σαν δημοσιογράφοι, λέγαμε δεν το διαβάζουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ή δεν το αναδημοσιεύουμε. Δεν γίνεται. Μην ξεχνάμε όμως ότι και η μερίδα κόσμου την ώρα που ήρθε ήταν αντίθετη. Δεν αμφιβάλλω. Θεσμικά, όχι προσωπικά. Προσωπικά νομίζω, όχι θεσμικά. Εγώ λέω όταν να μην μείνουμε στο παρελθόν. Εγώ λέω να δούμε Χρήστο και Λάζαρε. Δεν είχα πρόβλημα με τον Αλέξη του Γκούγια. Είχα πρόβλημα. Με την ιδιότητα που αποκτούσε. Α, αυτό εννοείς. Αυτό εννοείς. Χρήστο και Λάζαρε, να δούμε λίγο τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Πηγιάς πουλάει, όντως. Ναι. Και το τίμημα είναι αυτό που αναφέρεται. Ναι. Βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τον Βαγγέλη Μπλεξίδα, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο είχε εκφράσει το δεν ενδιαφέρον. Δεν θα δώσει την ομάδα στον Μπλεξίδα, ο Πηγιάς. Εγώ προσωπικά. Για μένα, αν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί να μην υπάρξει. Δεν ήμουν ο άνθρωπος, αν θέλει να κάνει απόδοση. Ναι. Το είπε ο ίδιος ότι καραδοκεί, έτσι. Δεν είναι δικά μας, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Ναι, όχι, είναι προσωπική του δήλωση. Ναι, αλλά. Ο Βαγγέλης ο Πλεξίδας δεν έχει κρύψει ποτέ τα αισθήματά του για την ομάδα. Δεν, και ένας άνθρωπος που έχει την ανάλογη ρευστότητα για να δεν μπορεί να. Να εννοηθεί, δεν έχει ρευστότητα ο Πλεξίδας. Αυτό λέω. Είναι και ένας άνθρωπος που έχει την ανάλογη ρευστότητα για να μπορεί να εκφράσει. Δεν όμως ότι θα έμπαινε στη διαδικασία αγοραπολισίας. Ναι, είπε ότι αν μείνει η ομάδα, αν φύγει έτσι. Και μείνει η ομάδα, τότε θα έρθω να την πάρω. Εντάξει, ένα τίμημα όπως ακούγαμε για 5 εκατομμύρια ήταν σαφώς απαγορευτικό, αλλά το 1,5 εκατομμύριο νομίζω δεν είναι. Απλά, την άλλη μεριά δεν πιστεύω ότι αν τίθεται το θέμα αγοραπολισίας ότι υπήρχε περίπτωση ο Κούγιας να πουλήσει τον Πλεξίδα. Αυτό είναι. Αυτό δεν είπαμε. Γιατί? Ο Πλεξίδας πώς πούλησε τον Κούγια. Πώς θεωρώ εξαιρετικά. Ο Πλεξίδας πώς πούλησε τον Κούγια. Γιατί? Επειδή είναι. Δεν μπορεί να γίνει το αντίστροφο. Εντάξει, από τότε έχει κλείσει πολύ νερό στα βλάκια. Μάλιστα. Μα αφού τον θεωρεί ανοιχτά, τον θεωρεί υπεύθυνο για ένα σωρό πράγματα. Έτσι. Δεν θεωρεί ότι είναι αποκρύβεται από πίσω. Έτσι. Δεν τα λέει. Ο Κούγιας τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Δεν είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που κάπως έφτιαξε το κλίμα. Γιατί και χτες σου λέω το πρωί στην Έρα Σπορ έλεγε υπάρχουν πρώοι παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν αυτόν και είναι δεν έλεγε ονόματα φυσικά προκειμένου να πουλήσω όσο και να σηκωθώ να φεύγω. Αυτά, χθες το πρωί τα έλεγε. Όσο καλή διάθεση και αν έχει ο Βαγγέλης ο Πλεξίδας να κάνει πρόταση για να πάρει την ομάδα ή να θέλει να πάρει την ομάδα, εγώ πιστεύω στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει καμία. Μάλιστα. Απλά, εντάξει, είναι αδύνατο να. Δηλαδή... Τώρα, εντάξει, άμα γυρίσει το ποτάμι πίσω, άμα τα νερά της καλκίδας πάνε ανάποδα για 6 ώρες, άλλες 12 ώρες, εντάξει, θα την πάρει. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι υπάρχει περίπτωση να τεθεί σοβαρά θέμα αγοραπολισίας της ΑΕΛ. Και να μην υπάρξει ενδιαφέρον. Και όχι μόνο από ανθρώπους που έχουμε υπόψη μας. Πάντως, μένω σε μια κουβέντα του Χρήστο, άσε λίγο το χρόνο να δούμε πώς θα κυλήσει. Για να έχουμε. Γιατί λοιπόν. Θα παίξει ρόλο και η πορεία της ομάδας αυτό, έτσι. Βέβαια. Άλλο να είναι ένα μαγαζί που είναι στη Super League, άλλο να είναι ένα μαγαζί που πάει για Football League.
και μακριά από εμάς το σενάριο που είπαμε. Ξαναλέω. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Μία φορά. Λάζαρε, εμείς επανερχόμαστε μετά το διάλειμμα.